Γεια σας. Είμαι η Χρυσάνθη Τσιαβαλή. Βρίσκομαι σπίτι μου γιατί δεν θέλω να συναντηθώ με τον κορονοϊό και αποφάσισα να σας διαβάσω ένα βιβλίο μου που νομίζω πως είναι ταιριαστό αυτές τις μέρες που βρίσκεστε και είστε κι εσείς σπίτι σας και παίζετε συνέχεια με τα αγαπημένα σας παιχνίδια. Είναι το Ένα Πάτωμα Παιχνίδια που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός με τις πολύ ωραίες εικόνες της Βασιλικής Λαμπίτση. Το βιβλίο το έχω αφιερώσει με αγάπη σε όλα τα κουρασμένα παιδάκια και στους ακούραστους γονείς τους. «Μη φοβάσαι, πριγκίπισσα. Έρχομαι να σε σώσω», φώναξε ο σούπερ ήρωας με τη φωνή του Νικόλα που τον κρατούσε στο χέρι του. Ξαφνικά, ο Νικόλας μετάνιωσε και ο σούπερ ήρωας προσγειώθηκε απότομα στο χαλί, χωρίς να σώσει την πριγκίπισσα. Ο Νικόλας παράτησε το παιχνίδι και πήγε στη μαμά του βαριεστημένος. «Καλώς το παιδί μου! Ετοιμάζω το βραδινό! Σημάζεψες τα παιχνίδια στο δωμάτιό σου?» Ο Νικόλας κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Θα τα μαζέψεις?» «Δεν μπορώ. Είμαι κουρασμένος». «Και ποιος θα τα μαζέψει τότε?» «Εσύ!» «Μα υποσχέθηκες πως αυτό δεν θα ξαναγίνει. Άλλωστε είμαι κι εγώ πολύ κουρασμένη. Πηγαίνω στη δουλειά, φροντίζω εσάς και τον μπαμπά και τακτοποιώ το σπίτι μας. Χρειάζομαι βοήθεια, λοιπόν». Και εδώ βλέπετε τη μαμά που κάνει όλες τις δουλειές. Και χρειάζεται βοήθεια, φυσικά. «Τότε ας το κάνει η Εύα». Η Εύα συμμαζεύει το δικό της δωμάτιο. Ο μπαμπάς πετάχτηκε στο σούπερ μάρκετ. «Τα παιχνίδια σου και το δωμάτιό σου, Νικόλα, πρέπει να τα τακτοποιήσεις εσύ. Είναι δική σου δουλειά». Ο Νικόλας όμως συνέχισε να παραπονιέται πως ήταν κουρασμένος και δεν μπορούσε να μαζέψει τα παιχνίδια του. «Εντάξει, τότε ας μην τα τακτοποιήσει κανείς», πρότεινε η μαμά, και ο Νικόλας συμφώνησε και άφησε όλα τα παιχνίδια πεταγμένα στο πάτο. Αφού ετοιμάστηκε για ύπνο, πάτησε πάνω στα παιχνίδια που ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα, ξάπλωσε στο κρεβάτι του και αποκοιμήθηκε. «Λιονταρί, μου πατάς τη μύτη», ακούστηκε μπουκωμένη η φωνή του λαγού μες στο ήσυχο δωμάτιο. «Και εσύ κοντεύεις να μου βγάλεις το μάτι με το μητερό σου αυτή? Αφού ο δράκος ξάπλωσε μπροστά μου, πού να πάω?» «Πού να πάει?» «Δεν είστε καλά, μου φαίνεται. Δεν βλέπετε τον αρκούδο που με κόλλησε στον τοίχο?» «Εγώ σε κόλλησα? Ας είχες εσύ τρία άλογα, έναν κροκόδιλο, έναν πειρατή και ένα φορτηγό αγκαλιά και θα τα λέγαμε. Αχάριστε!» Χαμός αυτό το δωμάτιο. «Μη μαλώνετε να χαίρεστε που δεν στριμώχτηκε πάνω σας και ο σκαντζόχυρος. Χρυσό παιδί ο Νικόλας μας, αλλά πολύ ακατάστατο», σχολίασε η κουκουβάγια από το καλοριφέρ. «Με μένα που με άφησε μπλεγμένο μέσα στο δίχτυ του ψαρά, τι θα γίνει? Θα με βοηθήσει κανείς?» ρώτησε ένα στρουμφάκι κλαψουρίζοντας. «Θα σε έσωζα, φίλε. Αλλά στην τελευταία βουτιά που μου έκανε ο Νικόλας, σφινώθηκαν τα χέρια μου στο γοβάκι της πριγκίπισσας και δεν μπορώ να πιάσω τίποτα», παραπονέθηκε ο σούπερ ήρωας. «Λοιπόν, ο Νικόλας δεν νοιάζεται για μας. Να φύγουμε. Να πάμε σε ένα άλλο παιδί που θα μας προσέχει και θα μας αγαπάει», πρότεινε ένα θυμωμένο στρατιωτάκι μέσα από το σιρτάρι με τις κάλτσες. «Αποκλείεται. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε μόνο. Είμαστε τα παιχνίδια του». Ψιθύρισαν τα περισσότερα παιχνίδια και πέρασαν το βράδυ στο πάτωμα, στριμωγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Εδώ είναι το στρατιωτάκι μέσα από το σιρτάρι με τις κάλτσες. Όμως ο Νικόλας δεν σημάζεψε τα παιχνίδια του, ούτε τις επόμενες μέρες. Και δεν τον ένοιαζε καθόλου που η ηλεκτρική σκούπα τα κοίταζε σαν λαχταριστό μεζέ και που εκείνος σκόνταυτε πάνω τους. Κοιτάξτε την ηλεκτρική σκούπα, πώς λιγουρεύεται να φάει το μικρό μαϊμουδάκι. Μέχρι που κάποιο απόγευμα είδε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Το αρκουδάκι δεν θυμόταν τα λόγια των τραγουδιών του. Ο σούπερ ήρωας δεν πετούσε, αλλά σκουντουφλούσε όπου έβρισκε. Οι υπότες γλιστρούσαν από το άλογο, ο δράκος αντί να πετάει φωτιές χασμουριώτα,
ενώ τα 3 γουρνάκια και τα 7 κατσικάκια της φόρμας κοιμόταν αγκαλιά με το λύκο. «Μα τι έπαθαν τα παιχνίδια?» μου ρώτησε την αδερφή του. Εκείνη, αφού το παρατήρησε αρκετή ώρα, του απάντησε με σιγουριά. «Τα παιχνίδια σου είναι πάρα πολύ κουρασμένα. Μάλλον, επειδή τα αφήνει συνέχεια πεταγμένα στο πάτωμα. Κοιμάται κανείς καλά στο πάτωμα? Αν δεν αρχίσεις να τακτοποιείς, ίσως να μην έχουν όρεξη ποτέ ξανά για παιχνίδι», το συμβούλεψε και ο Νικόλας έμεινε σκεφτικός. «Δεν θα έχουν όρεξη ποτέ ξανά για παιχνίδι? Κι εγώ με ποιον θα παίζω?» αναρωτήθηκε τρομαγμένος. Έπιασε τους υπότες και προσπάθησε να τους ανεβάσει και πάλι στα άλογα, αλλά εκείνη κοιμόταν όρθιοι πια. Η αδερφή του είχε δίκιο. Στεναχωρημένος, άρχισε να συμμαζεύει τα παιχνίδια του. Θα τα άφηνε να ξεκουραστούν. Και από εδώ και πέρα θα τα τακτοποιούσε κάθε βράδυ, γιατί τα αγαπούσε πολύ και ήθελε να είναι πάντα ορεξάτα και ζωηρά, όπως εκείνος. Αυτή ήταν η ιστορία του Νικόλα που δεν τακτοποιούσε τα παιχνίδια του. Πιστεύω πως τώρα έχετε μάθει το μυστικό για να έχετε ζωηρά και ορεξάτα παιχνίδια. Σας χαιρετώ και να θυμάστε πως όταν τελειώσει όλο αυτό, τα βιβλία θα σας περιμένουν να τα διαβάσετε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας.